Λοιπόν. Όλα ετοιμά. Χριστό γήπεδο Μελισσίων. Development 2. Παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο. Μπούσα καλά κατηγέδες. Ένα παιχνίδι που το θέλουν και οι δύο. Οι οποίοι έχουν έρθει μόλις 5 απόψε εδώ. Η μπάλα θα γυρίσει. Η Μπούμ θα κλέψει. Τελικός αποδέκτης της μπάλας, ο Βούρδουλας. Ο κύριος ο οποίος με την βολή του έδωσε την πέρασε μπροστά, είχε το προβάδισμα στην ομάδα του. Και στη συνέχεια πήρε την Λιγκή. Εδώ θα βγάλουν την άμυνα. Φλόγκας. Φωτέας. Θα γίνει το λάθος. Αλβέντης. Σουτ, το κάνανε, το παραγωνιστεί το κούπο. Σε τριών πόντων τώρα, ας αυτό. Από φλόγα. Λοιπόν, Τσίλος θα πάρει το επιθετικό, θα προσποιηθεί ξανά, έχει δύο απέναντί του, δεν θα πετύχει το καλάθι τόσο πολύ ήθελε. Ήταν οι πρώτοι δύο πόντοι της ομάδας του και δική του. Και οι δύο προέρχονται από Νίκη, από Νίκη Κοτέας. Ευχαριστώ στον Ιωαννή, τον 6 και τον 15. Στα καλά και έχουν και κόσμο από στην εξέδρα. Θετικό rebound. Πάλι άλλη πέρυσι. Και έχουμε βήματα. Περισσότερο εκβίασε από την προσπάθεια, άρα πήγε για το καλάθι. Προπονητής. Καλά βλέπω. Ήταν να δω τόσο κόσμο στο πάγκο του Ισμπούμ. Πάσα πάρε βάλε τον αυτό σε πρώτο χρόνο δεν θα έρθει.
Ιωαννίδη. Λατσαλός φωνάζει παρόν την κατάλληλη χρονική στιγμή. Πίσει την μπάλα στο καλάθι. 5-2. Καλαφαντινός θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Κούμπος. Άλλη μπέρδηση. Κούμπος. Καλαφαντινός σε ποιον, στο Βούρντουλα. Θα γίνει το λάθος. Ζορμός πρέπει να τελειώσει τώρα τη φάση. Δεν θα το κάνει, πολύ κακό τελείωμα. Ο Θεάς. Μέσα! Η διαφορά στους 6. Ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης αγωνιστικής. Για να δούμε το φλόκα τώρα. Τι καλαχάρα έβαλες ρε φλόκα. Τι καλαχάρα έβαλες. 10-2. Από τον Γιώργο. Η άμυνα θα βγει. Τέλος το time out. Συνέψαμε. Αλμπέρτης με αλεφαντινό πάνω του θα πάρει το foul. Τσούλος.
Μέση επιθετικό rebound. Το καλάθι δεν θα έρθει. Τον Γιώργο Κοτέας που δώσαν την εξωτερική, ήταν λάθος και άμυνα του Θερμάτωρα εδώ. 15-5 διαφορά στους 10 πόντους. Αλιμέρδης, ούτε τώρα Ζορμπάς. Μπάλα χαμηλά στο κοινό, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει το καλάθι και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Κοτέας. Κάτω Λάσκο, Λόκας για 3 στην εκνοή. Με ταμπλό πήγε να το βάλει ο Παγάσας. 15-9 τελικό σκορ, πρώτο 10 λεπτού, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Εδώ στάθηκαν ατυχή. Αν δεν θέλεις να μπορούσε να σκοράρει και να μειώσει ακόμα περισσότερο στους 3. Ένα λεπτό να δούμε. Στον τεράστιο Κυρίνης. Φάουλ θα γίνει πάνω στον Αλιμπέρτη, με τον Αγγελάκη. Να δούμε και πώς θα διαχειριστούν το γεγονός ότι έχουν έρθει μόλις 5 παίκτες από εδώ απέναντι σε μια πλήρη ομάδα. Μέσα! 15-12. Μειώνουν ακόμα περισσότερο, 15-13, συγγνώμη. Παλάζι θα έρθει. Με το νούμερο 32 είναι ο Μάρτινς. Νομίζω και αυτός και είναι την προσθήκη. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. 17-13 στο συν 4.
Και αυτό 14. Το πιο παραμένει. Ευκαιρία. Αγγελάκης. Σε νέος θα μαζέψει. Λίγο μέτρος. Θα πάει σε μια κομική προσωπική ενέργεια. Μέχρι μέσα άψε την μπάλα και κερδίσει το φάουλ. Έχει ρίξει διαφορά στον πόντο, 17-16. Και θα έχει την ευκαιρία να το φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Εφόσον αξιοποιήσει. Εύστοχος. Αλιβέρτης παρενέβη, θα κλέψουν την μπάλα και για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Η πάσα δεν θα περάσει. Τελευταίος την ακούμπησε, αν δεν κάνω λάθος, ο Μάρκουλης. Η μπάλα πήγαινε συστημένη στα χέρια του Ζουλού. Έχουμε time out, 7 και 10. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό των Μελισσιών. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μάτς είναι στο 17-17, έχουμε επιστρέψει από το time out. Μπορμπουλάς. Παλάτι δεν θα έρθει. Βάλα τα χέρια του Μπορμπουλάς, αυτός είναι ακόμη τελευταίος. Έχουν κάνει καλό ξεκίνημα. Κακό όμως δεύτερο δεκάλεπτο. Το έχουν εκμεταλλευτεί οι φιλοξενούμενοι, έχουν επιστρέψει, έχουν αντιδράσει και τώρα έχουν την ευκαιρία τους, εφόσον ευστοχήσουν, να περάσουν και μπροστά. Για να δούμε. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα. Ο Αλιμπέρτη με το φιλό. Πέρασμα, όχι. Ζήγα ο Μήτρος στο κόψιμο. Προλίγου. Έχουν εγκλωβιστεί στην άμυνα των Βιγκέδερς οι γηπεδούχοι. Μπουρμπουλάς, ούτε τώρα. Καθαρίζουν και την υπόθεση αμυντικό rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το συγκεκριμένο χρονικό κομμάτι του παιχνιδιού της ανήκει. Έχουν εκμεταλλευτεί, συγκομήτρος και αυτό, όχι. Ο Λιμπέρτης παλεύει, έχει δώσει
μονομαχίες και μονομαχίες και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχει φάει αρκετό μπασκετικό ξύλο. Είπαμε να δούμε πόσο θα αντέξουν. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος. Εντάξει. Οι τσιρικάδες είναι, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά δεν είναι για τους άλλους, οι οποίοι είναι σαφώς το πλήρης από τους εδώ. Διαθέτουν και ποιότητα. Αναφέρομαι στην Μπου. Για να δούμε το Λάσκο. Η ρίμιξη πάει για το σκρι. Πήγε να πετύχει και ένα πολύ δύσκολο καλάθι τώρα εδώ πέρα ο Φλόγας. Τα παιδιά των Γκέρδες προς τιμή τους τον περιμένουν να δουν αν είναι καλά. Ο Τσίνος έχει πετύχει άλλα κι άλλα και έχασε αυτό. Εντάξει, έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Να διορθώσουν, δεν τους τύχησε. Το ένα λάθος διατέχεται το άλλο. Είναι λίγο τρελό το παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στο κλεισμένο μελισσίο. Χαμηλό σκορ. Δεν ξέρω, η Μπούμ είναι χωρίς ποντό. Το δεκάλεπτο. Ένα λεπτό, να διαπιστώσουμε. Μόλις ένα καλάθι. Το επιμέρους είναι 2-10 σε αυτά τα 5 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα τα οποία έχουμε διανύσει σε αυτό το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Κύριε μου, σας το ακούσει ούτε τώρα. Παίρνησαν λίγο πιο χαμηλά από όσο έπρεπε να πάει η πάσα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν. Επιστρέψαμε, Κοντέας. Φλόγας. Επιθετικό rebound. Καλά την ρετάρτη, ούτε τώρα. Αλιμπέρτης, προσποιείται μία-δύο, φοβήθηκε νομίζω εκεί. Θα πρέπει να το κάνει λίγο πιο γρήγορα, διότι μαζεύτηκε κόσμος. Μέσα, θα κοπεί στα ίσα. Αλιμπέρτης θα πάρει νέο φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή τον ελεύθερο βολό. Επιθετικό rebound και πήγε σε 14 τώρα. Κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ των Μελισσίων.
Δεν θα τελειώσουν τη φάση. Ήταν ευκαιρία να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. 1-52. Λάσκος. Φλόκας είναι και πάλι μόνος του. Λάθος πάσα. Στάθηκαν τυχεροί εδώ. Παπαποστόλου, Φλόκας, νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Έχουν ευκαιρία να κάνουν το 17-22 και θα το κάνουν. Ο Κούμπος θα κάνει όσο προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του. Λασκός, 1-2 βήματα, πήρε το φάουλ από αυτόν. Ζυγομήτρος, αυτόν χρειώθηκε. Έχουν μπαλαγές. Ο Κυρίμης θα περάσει τον πάγκο, Αγγελάκη συγγνώμη. Δικό μου το λάθος, Αλεφαντινός αν έκανω. Αυτό είναι ακριβώς με το νούμερο 33. Είναι αυτά τα 1-15 που απομένουν. Ο Λάσκος ξεκολλάει την ομάδα του από το 17, στο οποίο ήταν τόση ώρα. Κάτι που τους τύχησε και κάτι το οποίο έχει φέρει τους δικαίδες μπροστά. Κούμπος, σε νέο καλάθι. Όχι, νομίζω τώρα εδώ αδείξε αυτό. Κοτέας. Μεραχία, τρίπλα, προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Φλόκας. Σαν ελεύθερο. Παίκτη του, Παπαποστόλου για τρεις, ένα κακό. Άλλη παίκτηση. Θα στοχίσει, 25 δευτερόλεπτα. Από τα 20 που απομένουν τώρα, τα 17 είναι για την Κουμ. Θα μείνει και λίγος χρόνος για τον Ζορβά και την παρέα του. Λάσκος. Φλόκας, μπάλα στον Αλεφαντινό, είναι ελεύθερος, θα το πάρει το τρίποντο. Όχι, Αλιβέρτης, 2 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να πετάξει την μπάλα, θα το κάνει. Τέλος ημιχρόνου. 18-22, μπροστά την κέντρα, επιστρέφουμε. Σε περίπου 5 λεπτά. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τώρα το ρεμιχνό ξεκίνησε. Εντάξει, όλα καλά. Φλόγκας, Μπούρμπουλας για τρεις, μέσα!
το ψηλό το σημείο. Ξεκινάνε πάρα 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 πολύ καλά. Δεν θα βγει. Συνήθως θα παραφέρει την μπάλα του Σπαρκέ. Σε αντίπαλα στο Γιάμος. Νέο τρίποντο. Όχι. Συνήθως καθαρίζει την υπόλυσια με την Κόρι Μπάουτ. Για να δούμε τον Αλιπέτη τώρα. Ο Θεάς. Καλά τη δεδά έφτανε. Φαντινός επιθετικό. Φλόγας. Μπουρμπουλάς. Άστοχος. Επιθετικό rebound. Δείτε τώρα. Τι έχουμε. Πάτησε ο Σιλός. Κατοχή για μπουμ. Έτσι ακριβώς. Μπουρμπουλάς. Συμπλός να περάσει. Εκπληκτικό καλάθι. Και προβάδισμα 23-22. Λογάς. Ο Γιωργάρας το πάρε για αυτό. Ο Κάπτεν. 26-24. Λογάς. Θα το δείσει. Τα κοιμάτα βάζει όλα. Ο αρχηγός. Και πάλι μπάλα στο out για τους για την Μπουμ. Λάσκος. Το Φλόγκα. Μάρκολης. Φλόγκας και αυτό. Όχι. Αλφαντινό σε νέο εταιρικό. Τους έχουν πληγώσει. Σίγουρα που είναι βαρύνει και τα πόδια. Παίζουν οι ίδιοι. 25 λεπτά.
Ο Αλιμπέρτης έχει μεγάλη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι της Άισα. Δεν θα τον κάνει σε αυτό το χρόνο. Επιμένει. Θα πάρει το φάουλ. Νομίζω αυτό το φάουλ δεν χρειάζονταν. Λοιπόν, 26 όλα. Ο Αλιμπέρτης είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας και θα έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. 4-41. Τρίτο δεκάλεπτο, κλειστό με λυσίων, development 2, πρώτος όμιλος. 26-27, προβάδισμα και πάλι για τους Φιλιέδες. Ντέρμπι. Κυρίμης. Βρει διάδρομο ελεύθερο, ο Μπουρμπούλας θα πάει μέχρι μέσα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πείσει την μπάλα με το 28-27. Πάμε σε ένα time out. Μέσα από τα χέρια ο Λεφαντινός. Ας μην βιαστώ να γίνω μάρτυρας, αλλά νομίζω ότι θα πιστευτείς το γεγονός ότι είναι 5 άτομα. Μάρτυρας κακών μαντάτων για τους διδέδες. Μάλλον καλύτερα αγγελεί ο χώρος. Πάρει το τρίποντο, είναι ελεύθερος. Θα σωθήσει. Την μπάλα στα χέρια του Κορμπά. Κορμπάς δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Λόκας, να και το θέαμα από την Μπουμ. Ο Μπουρμπουλας είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποντο. Ας το πώς. Θα την κάνει τη χερή, ρε Μικέδες. Αλιμπέρτης. 1-46. Πάλι το φάουλ. Τον Κυρίμη. Έτσι ακριβώς. Έχω το σύντρο του Αλιμπέρτης.
32-28. Άστοχο στη δεύτερη, επιθετικό rebound. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί έτσι όπως χτύπησε στο έδαφος, χτύπησε με το έδαφος, με το γόνατο. Θέλησε να περάσει την πάσα του προς τον Λουλάκα, είναι το 14-9. Κυρίμης θα γυρίσει. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Φουλός για 3, 37-32 μάλιστα. Διαφορά στους 5. Κάγκη πάσα. Οι δικέδες έχουν μειώσει στους 5 πόντους. Τελευταίο δεκάλεπτο εδώ που θα κρυφθούν τα πάντα. Θα απαντήσει ο Μπουρμπουλάς με την τρίποντη βόμβα. Πραγματοποιεί και σήμερα πολύ καλή εμφάνιση. 40-32. Θα πάρουν την δικιά από το στόμα το Βούρμουλα. Το ίδιο θα συμβεί και από την άλλη. Νέο λάθος, να την πειλαθών. Κούμπος. Καλημέρδης, θα πάρει το φάουλ από τον Λάσκο. Πρώτο ματικό. Πάσα δεν θα τελειώσει ο Τσουλός σε πρώτο χρόνο, θα πάρει και πάλι την μπάλα, ούτε σε δεύτερο.
βάζει με τον εαυτό του, Λάσκος. Μούντουλας. Εγώ επαναλαμβάνω να λέω ότι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα λόγω αυτής της συνθήκης κυρίως. Αν ήταν πιο πλήρης θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι προφανές ότι θα έχουν κουραστεί, ότι έχουν βαρύνει τα πόδια, και δεν είναι τόσο ότι έχουν βαρύνει τα πόδια, είναι και θέμα καθαρού μυαλού. Αγωνίζονται ακατάπαυστα για 32 λεπτά οι ίδιοι παίκτες. Δύο διαφορά για πρώτη φορά στους 11. Ζορμπάς. Τσούλος. Καλά και τώρα έρθει. Μπουρμπολας αποφύγει τις πάντες. Καλάθι. Η άμυνα θα βγει. Στον στόχο της. Και έχουμε time out. Στη γραμμή των ελεύθερων βολών ο Ζυγομήτρος. Για 3.
πάει μόνος του, απλά τον κοίταγαν, εντάξει έχουν κουραστεί, δεν είχαν με τον αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out.